Πόσο συχνή είναι στο γενικό πληθυσμό η πολλαπλή σκλήρινση και ποιε ηλικιακέ ομάδε αφορά. Η πολλαπλή σκλήρινση είναι η συνηθέστερη απομιλωνοτική νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματο και αφορά συνήθω νεαρά άτομα, ενδεχομένω και παιδιά. Ε, στη χώρα μα υπολογίζουμε περίπου 12 με 13.000 ασθενεί διαγνωσμένου με σκλήρινση κατά πλάκα. Ε, ενδεχομένω ο αριθμό όμω να είναι και μεγαλύτερο, δεδομένου πλέον ότι σαφώ η διάγνωση τίθεται πιο εύκολα και πιο νωρί από στο παρελθόν. Τα διαγνωστικά μέσα είναι σαφώς ε, καλύτερα από ό,τι ε, πριν από μερικά χρόνια ε, και θα πρέπει να συνομολογήσουμε ότι βάσει των ισχυρών των κριτηρίων η διάγνωση της κλίνησης καταπλάκας ή πολλαπλή κλίνησης μπορεί να τεθεί πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν ε, γεγονός το οποίο οδηγεί και σε ταχύτερη έναρξη της ε, κατάλληλη θεραπείας. Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε σήμερα για την αντιμετώπιση τη πολλαπλή κλήρυνση, ε, Νομίζω και η θεσμοθέτηση τη Παγκόσμια Μέρα για τι Κλήνε Κατά κάθε τελευταία Τετάρτη του Μαου ε, σηματοδοτεί αυτό το αισιόδοξο μήνυμα ότι πηγαίνουμε καλά, ότι προχωράμε, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να σταθούμε καλύτερα κοντά στου ασθενεί μα. Όλο ένα αυξανόμενο αριθμό φαρμάκων για την αντιμετώπιση, πιο σωστά για την πρόληψη τη εξέλιξη τη νόσου, δικαιολογεί αυτή την αισιοδοξία. Ε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό αυτό και είναι πραγματικά ένα στίχημα για την νευρολογική κοινότητα μεταξύ των φαρμάκων που είναι στη διάθεσή μας να διαλέξουμε αυτά τα οποία ταιριάζουν στον ασθενή μας. Έχουμε την πολυτέλεια, θα έλεγα, να εξατομικεύσουμε τη θεραπεία Λαμβάνοντα όμω πάντα υπόψη όχι μόνο τα χαρακτηριστικά του ασθενού που καλούμαστε να υποστηρίξουμε, αλλά και τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου. Το γεγονό ότι υπάρχουν στη διάθεσή μα πολλά νεότερα φάρμακα δεν αφαιρεί σε κάτι, κάτι από τη σημασία των παλαιότερων φαρμάκων. Μα δίνει περισσότερε δυνατότητε, αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή. Τα από του στόματο φάρμακα, σαφώ, έχουν φέρει μια επανάσταση στην αντιμετώπιση ή στην πρόληψη τη κλίνη κατά πλάκα, δεν χωράει εμφωλία. Αλλά είναι φάρμακα σύνθετα. Θέλει προσοχή αφενό στην επιλογή των φαρμάκων, αλλά και στην παρακολούθηση των ασθενών για τυχόν παρενέργειε που μπορεί να προκύψουν. Επίση, υπάρχουν ειδικοί πληθυσμοί στου οποίου θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και φυσικά ο σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι οι νεαρέ γυναίκε που θέλουν να τεκνοποιήσουν. Άρα, εκεί πραγματικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην επιλογή του φαρμάκου και στην παρακολούθηση κατά τη διάρκεια τη θεραπεία. Τι υπηρεσίε προσφέρει το τμήμα πολλαπλή κλίνηση και απομυελληντικών νόσων του Νοσοκομείου Υγεία. Το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη. Η και σκέτη συμβουλευτική σε ασθενεί με σκλήνηση κατά πλάκα είτε πρωτοδιαγνωσμένου ή σε προχωρημένο στάδιο τη νόσου. Να δοθεί μια δεύτερη γνώμη, να βοηθήσουμε στην έγκαιρη διάγνωση ή. Επίσης πολύ σημαντικό στην όψιμη φάση της νόσου που πολλές φορές προκύπτουν διάφορα θέματα εκτός νευρολογίας με τη βοήθεια συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους συνασθενείς μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους. Για παράδειγμα με τη βοήθεια των συναδέλφων ουρολόγων. Προβλήματα τα οποία στο παρελθόν δεν ήταν στο προσκήνιο μπορούν τώρα να αντιμετωπιστούν πολύ καλύτερα έχοντας έναν θεαματικά καλό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών μας.